Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σχολιάσω το σχέδιο νόμου σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς του νόμου 716 και όχι του νόμου 3164, επειδή ο τελευταίος καταργήθηκε πριν προλάβει να ισχύσει. Το καινούριο και σημαντικό είναι ότι καταργείται η συνάρτηση που συνέδεε την αμοιβή του μελετητή από τον προϋπολογισμό του έργου. Όσο πιο ακριβό φανταζόταν το έργο ο μελετητής, τόσο πιο πολλά εισέπρατε ως αμοιβή. Δεν είναι παράδοξο ότι με τέτοιο καθεστώς γινόντουσαν πανάκριβες μελέτες για πανάκριβα έργα, που επειδή ήσαν πανάκριβα δεν γινόντουσαν ποτέ. Λέγεται, και είναι αλήθεια, ότι τα σιρτάρια των Υπουργείων είναι γεμάτα μελέτες που ποτέ δεν εκτελέστηκαν, ούτε πρόκειται να εκτελεστούν. Εξαιτίας αυτού του καθεστώτος παρασύρθηκε συχνά η διοίκηση και επέλεξε ακριβές τεχνικές λύσεις, όταν άλλες, πολύ φθηνότερες, θα ήσουν εξίσου λειτουργικές. Ένα πρόσφατο παράδειγμα περιτά δαπανηρής λύσης είναι η ανισόπεδη κόμβη κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισίας. Οι κόμβοι αυτοί, κύριοι συνάδελφοι, έχουν διατομή που επιτρέπει τη διέλευση υπογείως φορτωμένων φορτηγών ύψους 4,5 μέτρων. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ, κινούνται επιφανειακά. Η κυκλοφορία, κύριοι συνάδελφοι, στη λεωφόρο Κηφισίας, αν εξαιρεθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, αποτελείται κατά 99 και πλέον τις 100 από γιοταχή αυτοκίνητα με ύψος μικρότερα από 2 μέτρα. Αν οι κόμβοι είχαν κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσουν το 99 και πλέον τις 100 της κίνησης, θα είχαν κοστίσει λιγότερο από το 1/3. Θα είχαν φτάσει τα λεφτά για να κατασκευαστούν όλοι οι κόμβοι και θα είχαν περιορίσει το τεράστιο πολεοδομικό τραύμα που προκάλεσαν στην περιοχή. Τα πορτηγά σε αυτή την περίπτωση θα κινούνταν επιφανειακά μαζί με τα λεωφορεία. Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται οι μελέτες. Η αλλαγή λοιπόν που επιφέρει το νομοσχέδιο είναι θετική και σημαντική. Θετικό είναι επίσης το γεγονός ότι μεταξύ των κριτηρίων επιλογής του μελετητή υπησέρχεται, δειλά έστω και αντιφατικά, η οικονομική προσφορά του μελετητή. Κατά τη συζήτηση του τελευταίου νομοσχεδίου για τα δημόσια έργα, που επανέφερε τη λογική της μειοδοσίας, είχα εκφράσει την ελπίδα να καθιερωθεί παρόμοια λογική και για τις μελέτες. Από την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αντιγράφω τον ακόλουθο συλλογισμό. Διαβάζω. Αυτά είναι από την εισηγητική έκθεση. Η ανάθεση της μελέτης στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή απαλλάσσει βεβαίως από την προσπάθεια αναζήτησης κριτηρίων ανάθεσης. Αλλά δεν τίθεται υποσυζήτηση, γιατί θα προκαλούσε πόλεμο επί των τιμών χωρίς έλεος, με επικράτηση των κακών μελετητών σε βάρος των ποιοτικών, και θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες στην ποιότητα των μελετών. Αυτά λέει η εισηγητική έκθεση. Η φράση αυτή, κατά τη γνώμη μου, δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό περί δειλής και αντιφατικής ρύθμισης. Αποδεικνύει ότι η νοοτροπία του νόμου 716 καλά κρατεί. Με το τσιγκέλι αλλάζει. Για να είμαι όμως πιο συγκεκριμένος, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι μελέτες μπορούν να ανατίθενται είτε με ανοιχτή διαδικασία, οπότε υποβάλλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος, είτε με κλειστή διαδικασία, οπότε προσφορά υποβάλλουν μόνον οι υποψήφοι που προεπιλέγονται από την αναθέτουσα αρχή. Να δεχθώ λοιπόν ότι ο κίνδυνος που περιγράφει η εισηγητική έκθεση για τον πόλεμο τιμών και την επικράτηση των κακών μελετητών ισχύει στην ανοιχτή διαδικασία. Στην κλειστή όμως, όπου η αναθέτουσα αρχή επέλεξε τους μελετητές, πώς να δεχθώ ότι επέλεξε κακούς μελετητές? Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να αυξηθεί
η βαρύτητα του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς μόνο στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας από 25% σε 60% και την αντίστοιχη μείωση του κριτηρίου της οργανωτικής αποτελεσματικότητας της ομάδας εκπόνησης μελέτης από 40% σε 5%. Κύριοι συνάδελφοι, την οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης μελέτης θα έχει, ελπίζω, ελέγξει η αρχή, η αναθέτουσα αρχή, πριν προεπιλέξει τους μελετητές. Από αυτή την αλλαγή, κύριοι συνάδελφοι, εξαρτώ και τη θετική ή αρνητική μου ψήφο επί της αρχής του νομοσχεδίου. Δεν παραλείπω να επισημάνω ότι όσο αυξάνεται η σημασία του οικονομικού κριτηρίου, τόσο περιορίζονται και οι ευκαιρίες χρηματισμού. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση εφαρμογής της κλειστής διαδικασίας, οι καλούμενοι να υποβάλουν προσφορά δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από 5 και περισσότεροι από 10. Η γνώμη μου είναι ότι τα όρια αυτά είναι υπερβολικά. Προτιμότερο θα ήταν να περιοριστούν σε 3 και 6 αντιστοίχως. Γιατί? Διότι η κατάρτιση προσφοράς για μεγάλα και σύνθετα έργα μπορεί να είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή υπόθεση που οι σοβαροί μελετητές δεν αναλαμβάνουν να κάνουν αν δεν έχουν λογικές πιθανότητες να κερδίσουν το διαγωνισμό. Από πιθανότητες λοιπόν 10 έως 20% θεωρώ ορθότερο πιθανότητες από 17 έως 33%. Ορθότερο διότι θα προσελκύσει καλύτερους μελετητές και πολύ καλύτερες μελέτες. Θεωρώ ακόμη ότι θα ήταν επωφελές να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ανάθεσης μελετών που θα ευνοεί τη δημιουργία μεγάλων διεθνώς ανταγωνιστικών μελετητικών γραφείων και να εγκαταληφθεί η λογική της πολυδιάσπασης του μελετητικού αντικειμένου προκειμένου να δώσουμε δουλειά σε όλους. Τέλος, οφείλω να επισημάνω, όπως είχα κάνει και με το προηγούμενο νομοσχέδιο του ΠΕΧΟΔΕ για το μειοδοτικό διαγωνισμό, την αφόρητη περιπτωσιολογία του νομοσχεδίου που σε τελική ανάλυση οδηγεί σε καθυστερήσεις, αυθαιρεσίες και συναλλαγή. Πάντως, παρά τα όποια μειονεκτήματά του, το νομοσχέδιο είναι ασφαλώς προς τη σωστή κατεύθυνση και με την προαναφερθήσα προϋπόθεση θα το ψηφίσω επί της αρχής. Τώρα, κύριοι συνάδελφοι, αν ο κύριος Πρόεδρος μου δίνει ένα λεπτό ακόμη, θα ήθελα να κάνω μια πρόσθετη παρατήρηση. Το έχετε. Οφείλω να ομολογήσω, κύριε συνάδελφοι, ότι δεν κατανοώ τη στάση πολλών που ανησυχούν για τις μεγάλες εκπτώσεις. Οι μεγάλες εκπτώσεις είναι κακό πράγμα όταν υποκρύπτουν κάποιο σοβαρό κουσούρι. Αν δεν υπάρχει κουσούρι, μακάρι να υπάρχουν μεγάλες εκπτώσεις. Και χαίρομαι για την αυστηρότητα της στάσης του Υπουργού πριν από λίγο, ο οποίος είπε και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνουμε καμία έκπτωση προς οποιονδήποτε. Εάν κάποιος πάρει μια δουλειά με μεγάλη έκπτωση, θα κληθεί να την εφαρμόσει και αν δεν την εφαρμόσει θα υποστεί τις συνέπειες. Αυτή νομίζω είναι η σωστή θέση και ελπίζω να τηρήσει αυτή την πολύ αυστηρή τοποθέτηση την οποία μας έκανε πριν από λίγο. Ευχαριστώ για την αναφορά. Ευχαριστούμε, κύριε Μάνο.